τον DC, ότι κατάφερε να έχει να κρατηθεί πρώτος. Σημαντική διαφορά. Ήταν και στοίχημα μάλλον για την ίδια την κυρία Δημητρίου τώρα, διότι αν είχε οποιαδήποτε ανατροπή στη σειρά θα ήταν και για την ίδια. Σωστό. Φαίνεται ότι κατάφερε να συγκρατήσει τα πράγματα μέσα στο κόμμα της μια χαρά. Ναι. Πρέπει να πω όμως ότι δυστυχώς έχουμε το δεύτερο πιο σημαντικό μας κόμμα αυτή τη στιγμή από πλευράς εκτοπής μας στο ΑΚΕΛ, που έχει καταγράψει απώλεια όχι μόνο στα ποσοστά του, αλλά δυστυχώς έχει χάσει και ένα ευρωβουλευτή. Και πρέπει να υποδείξουμε ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα, γιατί ήταν και ο μοναδικός τουρκοκύπριος βουλευτής και όχι μόνο οποιοδήποτε τυχαίος τουρκοκύπριος, ήταν ένας ιδιαίτερα ικανός ευρωβουλευτής. Άρα δεν είναι απώλεια μόνο για το ΑΚΕΛ, είναι για όλη την Κύπρο. Να υπενθυμίσω επίσης ότι σε αυτές τις εκλογές δεν ψηφίστηκε κανένας από τους άλλους δύο Τουρκοκύπριους. Ήταν βέβαια αναμενόμενο σε κάποιο βαθμό, αλλά το γεγονός ότι ενώ είχαμε τρεις υποψήφιους δεν βγήκε κανένας, είναι ένα από τα αρνητικά μηνύματα αυτών των εκλογών. Τώρα, ξαναπάω πίσω στο φαινόμενο του Φιδία. Ο Φιδίας, κατ' εμένα, ήρθε ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή για να εκμεταλλευτεί αυτή την αντιπάθεια που έχουν δημιουργήσει οι πολίτες με τους θεσμούς γενικότερα, αλλά και τα πολιτικά κόμματα ιδιαίτερα. Δικαίως ή αδίκως, οι πολίτες. Οι πολίτες ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα, έτσι, και αξιοποίησαν την ευκαιρία που τους έδωσε ο Φιδίας. Ο Φιδίας είχε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι χειριζόταν πολύ καλά ένα σημαντικό, μεγάλο, σύγχρονο όπλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Ήταν ένας εξαιρετικός χειριστής αυτού του τεράστιου όπλου που κανένα άλλο κόμμα δεν το εκμεταλλεύτηκε αρκετά. Ίσως το Volt ήταν το δεύτερο κόμμα που εκμεταλλεύτηκε την δύναμη των κοινωνικών μέσων. Το άλλο όμως ήταν ότι και ο ίδιος σαν προσωπικότητα προσφερόταν για τη δημιουργία συμπάθειας, είχε μια αμεσότητα, είχε μια καθαρότητα στον λόγο, έτσι κατάφερε να συγκινήσει αρκετό κόσμο, όχι τόσο για την πολιτική του, τις πολιτικές του θέσεις. Κακά τα ψέματα, δεν είδαμε καμιά πολιτική θέση. Φάνηκε όμως ότι είναι ένα άτομο που μαθαίνει εύκολα. Άρα ψηφίζουμε μια ελπίδα εκείνοι που ψήφισαν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πρόβλημα για τους Κύπριους πολίτες. Είναι σαν να διορίζουμε πιλότο του αεροπλάνου μας κάποιο άτομο που δεν έχει εκπαιδευτεί και ελπίζουμε να μάθει την ώρα της πτήσης. Αυτό δεν είναι πιλότο που θέλουμε. Δεν το ίδιο εξειδικευμένες γνώσεις. Ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά απ' την άλλη, αν σκεφτούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή η Ευρωβουλή έχει να αντιμετωπίσει δύο μεγάλους πολέμους. Έτσι, πρέπει να βγάλει αποφάσεις για την Ουκρανία, για την Παλαιστίνη, για τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα του κόσμου, τις συγκρούσεις. Τα άτομα που στέλνουμε στην Ευρωβουλή έπρεπε να ήταν τα καλύτερα. Έπρεπε να ήταν η πιο ξεχωριστή πολιτική μας. Ξέρετε όμως κάτι, παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή την κοινωνιολογική και πολιτική σας ανάλυση. Σε πάρα πολλά από αυτά που είπατε συμφωνώ. Άκουσα όμως και πριν από λίγο τον κύριο Σισόπουλο ότι είναι υπόλογοι πολίτες για την ορθότητα της επιλογής τους και ούτω καθεξής. Η δημοκρατία είναι τεράστια έννοια. Και είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε και Έλληνες, που γέννησε τη δημοκρατία. Η τάση των κομμάτων να αμφισβητούν την ορθότητα της κρίσης των πολιτών όταν δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα, οδηγεί σε μια λαθασμένη ανάγνωση όμως, κύριε Περιστιάνη. Όπως είπα, πρέπει να κοιτάζουμε και τα δύο. Δηλαδή, από τη μια πρέπει να κοιτάζουμε τα μηνύματα, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οποιαδήποτε τοποθέτηση της πλειοψηφίας ή ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων είναι σωστή. Στέλνει μηνύματα, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να την εγκρίνουμε κιόλας. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε ένα άτομο που ελπίζουμε. Που θα δοκιμαστεί, δείξει, έτσι. Θα δοκιμαστεί. Θα δοκιμαστεί. Θα δοκιμαστεί και το ήδη. Η δημοκρατία αντέχει τα λάθη και τα πειράματα. Προφανώς. Φτάνει να έχει πάντα μια. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Μιχαήλ? Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν ο κύριος Περιστιάνης εκπροσωπεί και τους οικολόγους, τον πιλότο μας το σύστησαν οι οικολόγοι για καλό πιλότο. Ο ίδιος ο κύριος Παναγιώτου αρνήθηκε να μπει στους οικολόγους. Ναι. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό να ήταν ενταγμένος σε κάποιο κόμμα. Έτσι, γιατί εκεί θα είχε την στήριξη, θα είχε την ομάδα στήριξης συνεχώς.
Ενώ αυτή τη στιγμή είναι αυτόνομος. Είναι ως αν να είναι κόμμα από μόνος του. Απλά αυτό κατ' εμένα είναι δύσκολο. Το να κατηγορούμε, όχι για εσάς, αλλά και τις δηλώσεις που ακούσαμε, το να κατηγορούμε τους πολίτες ότι έκανα μια λάθος επιλογή. Δεν ξέρω πόσο. Έκανα μια επιλογή που έστειλε ένα μήνυμα, έτσι. Αυτό πρέπει να το συγκρατήσουν οι πολιτικοί όλοι μας, αν θέλετε, και να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ευλογήσουμε και να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι θετικό. Να ακούσουμε μήνυμα. Ναι. Μας στέλνουν μήνυμα να θυμίσουμε. Πανηγύρια στην Πάφο. Ναι. Είναι το επιτελείο του νεοεκλεγέντα ή επανεκλεγέντα.